81χρονος προσπάθησε να σελγίσει σε 9χρονο αγόρι στην πόλη της Ξάνθης. Επαυτόφθορος συνελήφθη την ώρα που προσπαθούσε να σελγίσει σε 9χρονο αγόρι. Πρόκειται για πράξεις που προκαλούν σοκ, δέος και ντροπή. Ο ηλικιωμένος έγινε αντιληπτός από περαστικούς οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία που τον εντόπισε στην ερημική τοποθεσία χωρίς ρούχα, ενώ είχε ήδη αφαιρέσει τα ρούχα του ανήλικου. Φαινόμενα που δυστυχώς είναι πολύ συχνά και που δεν πάβουν, που βγαίνουν στο φως καθημερινά. Όμως δυστυχώς υπάρχουν και φαινόμενα τα οποία δεν πάβουν να μένουν κρυφά και να μας προβληματίζουν καθημερινά. Όπως προέκυψε κατά την προανάκριση, ο ηλικιωμένος είχε υποσχεθεί να δώσει 4 ευρώ στο αγοράκι προκειμένου να υποκύψει στις ορέξεις του. Πρόκειται για άτομα τα οποία είναι ψυχιατρικά, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ότι πάσχουν, είναι άρρωστα και η διαστροφή είναι κύριο χαρακτηριστικό γνωρισμά τους. Τα άτομα που θα καταφύγουν σε τέτοιου είδους πράξεις συνήθως είναι από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον, άτομα τα οποία είναι υπεράνω πάσης υποψίας και με τα οποία τα παιδιά δυστυχώς θα έχουν επαφή καθημερινή. Μπορεί να τα γνωρίζουν οι γονείς, να εμπιστεύονται οι γονείς σε τέτοιου είδους άτομα τα παιδιά τους. Και φυσικό είναι καλό να ερχόμαστε καθημερινά σε διάλογο με τα παιδιά μας και όταν πρόκειται για μικρά παιδιά μέσα από παιχνίδι, μέσα από την μορφή παραμυθιού, έτσι ώστε να με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να έχουμε κάποια στοιχεία και εμείς σαν γονείς. Από την ιατροδικαστική εξέταση πιστοποιήθηκε ότι το παιδί δεν υπέστη κάποια βλάβη από τον συλληφθέντα. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ξάνθης με την αυτόφορη διαδικασία και παραπέμπθηκε στον ανακριτή όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.